έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την αναλλακτική παρέμβαση Δικηγορική Ανατροπή, κύριο Θανάση Καμπαγιάννη. Γεια σας, κύριε Καμπαγιάννη. Καλή σας μέρα. Πείτε μας λοιπόν, τι έχετε να πείτε στους συναδέλφους σας, γιατί να σας ψηφίσουν? Ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε και κατεβαίνουμε στις εκλογές είναι γιατί ακούμε τη φωνή των συναδέλφων και των συναδελφισσών που έχουν φτάσει δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι ο σύλλογός μας έχει καταλήξει να είναι ένα εξάρτημα της εκτελεστικής εξουσίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει χθες. Φάνηκε το πόσο πολύ συμβαίνει αυτό από τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετώπισε η κυβέρνηση στη διάρκεια της πανδημίας, οπότε και μας έκλεισε στην πραγματικότητα τα γραφεία μας με το καθεστώς αναστολής και η μη αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Στάση απέναντι στην οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος, η απερχόμενη ηγεσία, αλλά δυστυχώς και η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, τήρησε όχι μονάχα στάση κατευνασμού της κυβέρνησης, αλλά στάση απόλυτης αδράνειας και σιωπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εξοργήσει τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, την ίδια στιγμή που ο σύλλογός μας σιωπά πάνω σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, ζητήματα δημοκρατικών δικαιωμάτων, λαϊκών ελευθεριών, κάτι το οποίο εξάλλου θα έπρεπε να αποτελεί κομμάτι της δράσης του Συλλόγου. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι τα βασικά για τα οποία ζητάμε την ψήφο των συναδέλφων και των συναδελφών. Μάλιστα, ήθελα να σας ρωτήσω. Κλείνουν οι κάλπες, γίνεται καταμέτρηση και κερδίζετε τις εκλογές. Ποια θα είναι η πρώτη σας ενέργεια? Η πρώτη ενέργεια την οποία θα κάνουμε θα είναι να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης που θα το θέσουμε υπόψη του δικηγορικού σώματος με γενική συνέλευση. Η πρώτη ενέργεια δηλαδή της νέας διοίκησης θα είναι να καλέσει γενική συνέλευση των μελών. Το λέω αυτό, σε εσάς μπορεί να φαίνεται περίεργο. Τι ιδιαίτερο είναι το να καλέσει μια γενική συνέλευση, μια διοίκηση? Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου. Δεν γίνονται γενικές συνελεύσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο. Και άρα το πρώτο πράγμα το οποίο εμείς θα κάνουμε και επιτρεψών των συνθήκων της πανδημίας είναι να καλέσουμε τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου να βρεθούν σε μια μεγάλη μαζική συνέλευση προκειμένου να συζητήσουμε το πρόγραμμα δράσης του Δικηγορικού Συλλόγου και να το θέσουμε υπόψη των μελών μας. Στις κάλπες θα προσθέτουν και αρκετοί νέοι δικηγόροι σε ηλικία. Τι θέλετε να πείτε σε αυτούς? Οι νέες και οι νέοι δικηγόροι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή κρατάνε μια μεγάλη δύναμη στα χέρια τους. Και είναι δυνατόν με την παρουσία τους και με τη μαζική παρέμβασή τους, και έχει μαζικοποιηθεί ο Σύλλογος πολύ από πολλά νέα μέλη τα οποία έχουν γραφτεί ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά, μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν έναν πολιτικό και συνδικαλιστικό σεισμό. Μπορούν πραγματικά να παίξουν ρόλο έτσι ώστε να ξαναπάρουμε στα χέρια μας το σύλλογό μας. Η πλειοψηφία του συλλόγου, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μισθωτές και οι μισθωτοί, οι άνθρωποι που δουλεύουν μπλοκάκια, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν με έμειστη σχέση σε διάφορα γραφεία, άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι σε συνθήκες γαλέρας, αυτό που εγώ αποκαλώ η μαρίδα της δικηγορίας, είναι δυνατόν να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να δημιουργήσουν έναν πολιτικό σεισμό. Τους καλούμε λοιπόν να την αξιοποιήσουν αυτή τη δύναμη και να έρθουν μαζικά να συμμετάσχουν στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου. Τέλος, για να κλείσουμε, θα θέλαμε σύντομα να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορεί να αναβαθμιστεί ο παρεμβατικός ρόλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Για μας θεωρούμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα πρέπει να είναι ένα κέρβερος των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών. Το έχουμε περιγράψει στο πρόγραμμά μας λέγοντας ότι από την πρώτη στιγμή που θα αλλάξει η διοίκηση ο Δικηγορικός Σύλλογος, το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέλουμε να κάνουμε θα είναι να τον ξανακαταστήσουμε έναν θεματοφύλακα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών με πλήθος πρωτοβουλειών όσον αφορά όλα τα ζητήματα, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τις ελευθερίες, τα ζητήματα της εργασίας, όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και που η κοινωνία βοά και ρωτάει πού είναι οι δικηγόροι. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε είναι ακριβώς αυτό, να αποκαταστήσουμε το θεσμικό κύρος του Δικηγορικού Συλλόγου και του ίδιου του δικηγορικού λειτουργήματος. Κύριε Καμπαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.